Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε την τελευταία ημέρα του Μαρτίου στο εγχείρημά μας το καινούριο, την εκπομπή Φολέγανδρος και Παραλλήλου. Είμαι η Μαρίνα Καριστινέου και δίπλα μου είναι η Φωτεινή Καριστινέου. Καλησπέρα σε όλους. Θα σας πει δύο λόγια η Φωτεινή για το θέμα και το είδος της εκπομπής και θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Όπως κάποιοι ίσως διαβάσατε, να καλησπερίσω κανονικά και εγώ. Όσοι διαβάσατε την ανάρτησή μας, θα είδατε το κείμενο το οποίο έχω γράψει. Το Φολέγανδρος εκ Παραλλήλου ήρθε στο μυαλό μου αμέσως όταν μας έγινε η πρόταση για αυτή την εκπομπή, ως τίτλος. Θα είδατε όμως ότι έχω σχεδιάσει το χάρτη της Φολεγάνδρου και πάνω λέει Ελλάδα κόσμος. Διαβάζετε λοιπόν Φολέγανδρος εκ Παραλλήλου, διαβάζετε όμως και Φολέγανδρος εκ Ελλάδα κόσμος εκ Παραλλήλου. Σας καλησπέρισε η Μαρίνα, σας καλησπέρισα κι εγώ. Ελπίζουμε να σας καλοκαρδίσουμε κιόλας με την εκπομπή. Είναι η πρώτη εκπομπή, πήρε αρκετές αναβολές για διάφορους λόγους και καταστάσεις. Ωστόσο αυτή την εκπομπή θα την χτίσουμε μαζί, κατά κύριο λόγο. Θα είναι μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, όχι μονολόγου και οπωσδήποτε σχολιασμού. Με κέντρο τη Φολέγανδρο, αλλά όχι επίκεντρο μόνο τη Φολέγανδρο, θα αφήσουμε να εξαπλωθούν δυνάμεις φυγόκεντρες, αλλά και κεντρομόλες, δηλαδή από τη Φολέγανδρο προς τον κόσμο, αλλά και από όλο τον κόσμο προς τη Φολέγανδρο, προκειμένου να βρούμε σημεία σύγκλησης, επαφής, συνεργασίας, γιατί όχι και διαφοροποίησης, διαφορετικότητας. Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, για μία ώρα, με μία ευρεία θεματολογία. Θα υπάρχουν και κάποιες μόνιμες στήλες. Θα τις δείτε εν καιρό. Η εκπομπή χτίζεται, βρίσκει τα πατήματά της σιγά σιγά. Ο σκελετός υπάρχει, αλλά τα μέρη και τα επιμέρους συν το χρόνο. Θέλουμε την κατανόησή σας. Καμιά μας δεν είναι επαγγελματίας του χώρου. Το κάνουμε από αγάπη για την πατρίδα μας, την ιδιαίτερη πατρίδα μας, την όμορφη Φολέγανδρο και μόνο. Και γιατί θέλουμε αυτός ο τόπος να γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά όχι εν είδη carte postale. Είναι η άλλη Φολέγανδρος της οποίας την ταυτότητα θέλουμε να επικοινωνήσουμε στον πολυκόσμο, την οποία κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να μην τη γνωρίζουν ούτε καν οι ίδιοι Φολεγάνδροι, τουλάχιστον στην πλειονότητα. Όσον αφορά τώρα στη θεματολογία, το ξαναείπα, θα έχει ένα εύρος μεγάλο. Έχουμε σκεφτεί και εμείς πράγματα, έτσι κι αλλιώς, εκτός από εμάς τις δύο, τις οποίες βλέπετε μπροστά από την κάμερα, πίσω υπάρχει μία πολύ δυνατή ομάδα, κυρίως φίλων, αλλά και συνεργατών. Και νομίζω ότι είναι, Μαρίνα, και το κατάλληλο σημείο να ευχαριστήσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι μας έδωσαν βήμα σε αυτό το κανάλι, είναι τιμή μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πρώτα βέβαια τον Παναγιώτη, τον Κωνσταντινίδη, ο πρώτος ο οποίος μας πλησίασε, έδειξε ενδιαφέρον και για τη Φολέγανδρο, γιατί ο Παναγιώτης ο Κωνσταντινίδης είναι ένας Έλληνας με όλα τα γράμματα κεφαλαία, αγαπάει την Ελλάδα και φροντίζει να την εξακτηνώνει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης αποδεδειγμένα. Και επίσης και εξίσου τον Δημήτρη τον Πετρόπουλο. Αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν δουλέψει πάρα πολύ για να στήσουν αυτό το κανάλι και έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχουν τις δικές τους εκπομπές, η Λάσπη του Δημήτρη του Πετρόπουλου, μία δυνατή πολιτική εκπομπή, και το Ταξιδεύοντας στον κόσμο του Παναγιώτη του Κωνσταντινίδη, μέσα από την οποία σας συστηθήκαμε κιόλας, για την ακρίβεια μας σύστησε σε εσάς ο Παναγιώτης, σε όσους δεν μας ξέρετε.
Οπότε να ευχαριστήσουμε αυτούς, να ευχαριστήσουμε όμως πάρα πολύ και τον έτερο φίλο και συνεργάτη, τον Μιχάλη τον Πετρόπουλο. Οι Φολεγάνδροι τον γνωρίζουν. Συνεωνυμία με τον Δημήτρη. Ναι. Ίδιο επίθετο, καμία συγγενική σχέση όμως. Αλλά εξίσου πολύτιμος αερογός στην προσπάθειά μας ο Μιχάλης. Πλην της οξυθέρκειας, είναι δύο ευφύς άνθρωποι, επιτρέψτε μου το σχόλιο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Μιχάλης ο Πετρόπουλος είναι ο καθηγητής φυσικής στη Φολέγανδρο τα τελευταία 2 χρόνια και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει μια τεράστια δουλειά, ένα έργο αξιέπαινο για τον τόπο. Αγαπάει τη Φολέγανδρο, είναι ένας Φολεγάνδριος λόγω καρδιάς, λόγω ψυχής. Να τον ευχαριστήσουμε γιατί μπορεί επί χάρτου να σχεδίασα το σήμα της εκπομπής εγώ και η Μαρίνα έβαλε βέβαια την πινελιά με τους παράλληλους της γης γιατί έψαχνα να βρω πώς θα εκφραστεί η παραλληλία. Ήτανε πάρα πολύ εύστοχο, Μαρίνα. Αλλά λίμωνο, πάντα είμαστε ομαδικοί παίκτες, οι ομάδες κάνουν τα καλύτερα, αρκεί να γνωρίζουν τι κάνουν. Και ο Μιχάλης ο Πετρόπουλος έπισε το τεχνικό κομμάτι και το, μας το αίσθησε το σήμα. Και το μουσικό σήμα. Και το μουσικό σήμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ξανά άλλη μια φορά. Για πολλωστή. Για πολλωστή. Και την Τζέσι, την Ευγενία, την Ντουτκίεβιτς, είναι η συνεργάτη δάμας, είναι και στην ομάδα του Σύριου, υπεύθυνη δημιουργικού, στο Κέντρο Λογραφικής Έρευνας Νήσου Φολεγάνδρου, για το οποίο θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Αλλά ας δούμε λίγο τη θεματολογία, Μαρίνα, γιατί έχουμε ναι, πρέπει να ενημερώσουμε τους φίλους μας, μάλλον πρέπει να τους πούμε τι να περιμένουν να δουν από αυτήν την εκπομπή. Από αυτήν την προσπάθεια, ποια είναι τα θέματα που θα διαχειριστούμε, που θα ακουμπήσουμε. Όχι πάντα με γάντι, μπορεί να και με γροθιά, μπορεί και με μαχαίρι. Να πούμε ότι η εκπομπή δεν θα είναι σε καμία περίπτωση κομματική. Όχι. Θα είναι όμως, μπορεί να έχει και πολιτικό ύφος. Δεν είναι δυνατόν να μην έχει πολιτική χρειά η εκπομπή από τη στιγμή που είναι μια κοινωνική εκπομπή. Και που θα ασχολείται και με τοπικά θέματα του νησιού μας. Σε σχέση με τον κόσμο. Αυτό είναι το λέει και η. Μα η πολιτική είναι μέσα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό βίο από αρχαιοτάτων. Αυτό το γνωρίζουμε. Δεν είναι. Θα λέμε τα καλά, θα λέμε και τα στραβά. Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν. Ναι, είμαστε τη άποψη ότι αν δεν σπάσει αυγά, δεν κάνει ομελέτα άλλωστε. Οπότε. Σε όλα. Ούτε θα χαϊδέψουμε κανένα, ούτε όμως θα χτυπάμε άλλη βήτα. Οπότε, πάμε για τη θεματολογία. Την αριστοτελική μεσότητα, έτσι, ναι, στο μέσο. Ναι, θεματολογία φωτεινή. Να πούμε ότι πρώτα θα μιλήσουμε, εντάξει, θα μιλήσουμε για τη Φολέγανδρο, ό,τι έχει να κάνει με τη Φολέγανδρο, τα νέα της Φολέγανδρου, τα ήθη και τα έθιμά της ανά εποχή. Τα μνημεία της, γιατί έχει και από αυτά, και αλίμονο που δεν θα είχε, η Φολέγανδρος κιόλας, και όχι μόνο την Παναγία βέβαια, τα αξιοθέατά της, αλλά και σημαντικές προσωπικότητες τις οποίες έχει γεννήσει αυτός ο τόπος ή έχει προσελκύσει αυτός ο τόπος και θα γίνουν αφιερωματικές εκπομπές και για αυτά τα πρόσωπα. Κάποια δεν είναι πλέον εν ζωή, έχουν αφήσει όμως έναν εξίτυλο σημάδι στη Φολέγανδρο, γιατί τη Φολέγανδρο του χθες την οδήγησαν με σταθερά βήματα στο σήμερα. Και αυτό τους το οφείλουμε. Αυτό το καταγράφει ιστορία. Και η λύθη του χρόνου δεν πρέπει να τα σκεπάσει αυτά. Όχι, βέβαια, και κάθε τόπος οφείλει να τιμάει τα παιδιά του. Ναι. Πολλοί άνθρωποι που ήταν εκτός Φολεγάνδρου ότι βοήθησαν τον τόπο, αλλά και πολλοί ντόπιοι βοήθησαν τον τόπο. Και δεν πρέπει να τους ξεχνάμε, γιατί αυτό που έχω διακρίνει τα τελευταία χρόνια είναι μια επιλεκτική μνήμη και μια τάση, δυστυχώς που το λέω, των νέων ανθρώπων να ξεχνάνε τους παλιούς. Και αυτό που χαρακτηρίζει μια γενιά και ένα λαό είναι η ιστορία του. Ακόμη και στο μικροκλίμα κανένας νησιού. Δεν είναι μόνο η ιστορία της ευρύτερης Ελλάδας ή γενικά της Ελλάδας, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία του τόπου μας. Για να θέλουμε λοιπόν να συνεχίσουμε τη Φολέγανδρο, πρέπει να θυμόμαστε και τους παλιούς και να τους θυμάμαι. Mm-hmm. Και να ακολουθούμε και τα χνάρια των παλιών σε πολλά πράγματα που
τα τελευταία χρόνια διακρίνω ότι τα έχουν πετάξει στην άκρη οι νεότερες γενιές. Ειδικά θα μου επιτρέψεις εδώ να το πω και ξεκάθαρα, δεν είναι καρφί, το λέω. Ειδικά τα χορευτικά τους βήματα. Εντάξει, γιατί όχι, ο χώρος, πάει... έχω πάει και πολλά. Σε αυτό, αυτό γιατί οι αυτό... μικρές ψηφίδες φτιάχνουν τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή οι μικρές ψηφίδες φτιάχνουν το ψηφιδωτό. Αυτό θα είναι ένα θέμα που θα, διαπραγματευτούμε και θα το πραγματευτούμε, αλλά δεν θα το διαπραγματευτούμε σε επόμενη εκπομπή. Τώρα είναι η πρώτη εκπομπή. Ναι, έτσι ρίχνουμε λίγο στο περίπου, πώς το λένε στη Φολέγανδρο, το λέμε ρίχνω τα καλαδούρια μου. Να πούμε λοιπόν ότι επειδή αναφέρθηκες Μαρίνα στη μικροκλίμακα της ιστορίας της τοπικής και πάλι θα πω το ίδιο το οποίο είπα μόλις πριν λίγο, ότι οι μικρές ψηφίδες φτιάχνουν τη μεγάλη εικόνα. Τη μεγάλη εικόνα. Έτσι, τα pixels στην, στην μοντέρνα γλώσσα. Εντάξει, δεχόμαστε και την επικαιρότητα. Των υπολογιστών. Να πω λοιπόν εδώ μία επισήμανση. Μιας και η ιστορία είναι ο χώρος μου, ότι όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα, μεγάλες προσωπικότητες της ελληνικής ιστορίας δεν θα ήταν γνωστές πλην, εντάξει, κυρίως των κορυφαίων, αλλά και κάποιες άλλες οι οποίες έγιναν γνωστές από το γεγονός ότι στην ιδιαίτερη πατρίδα τους τιμήθηκαν, προβλήθηκαν, παρουσιάστηκαν και εξακτηνώθηκε η φήμη τους. Δηλαδή, τον Κολοκοτρώνη, τον ξέρει όλη η Ελλάδα, πως αλλιώς άλλωστε. Αλλά υπάρχουν και άλλες προσωπικότητες τις οποίες δεν θα γνωρίζαμε, εάν οι ιδιαίτερες πατρίδες τους δεν είχαν φροντίσει γι' αυτό. Τώρα θα σπάσω τα πρώτα αυγά. Να το κάνω, Μαρίνα, εγώ. Θα το κάνεις εσύ. Πες. Είδα μία ανάρτηση. Ναι, είδα μία ανάρτηση. Για την ακρίβεια να το πούμε, την επεσήμανες εσύ. Εσύ. Για το, ναι. Είδα ότι, είδαμε μάλλον, ότι το Συμβούλιο των Εκπαιδευτικών του νησιού μας αποφάσισε να ονομαστεί το σχολείο της χώρας Μανώλης Γλέζος. Τον Μανώλη τον Γλέζο τον ξέρει όλη η Ελλάδα. Τον αγαπάμε, τον τιμούμε, τον σεβόμαστε, αλλά και τον Σάντα, για τον οποίο έχουν υποθεί λιγότερα, είναι λίγο ανισομερής η αντιμετώπιση. Αλλά πάμε στα του Μανώλη Γλέζου, του αείμνηστου. Είχα την τιμή να τον γνωρίσω και προσωπικά σε ένα ταξίδι. Τον Μανώλη τον Γλέζο τον έχει τιμήσει η Νάξος και όχι μόνο, και άλλα νησιά όπως η Ανάφη. Και πολύ καλά έπραξαν, αλλά αυτά τα νησιά προηγουμένως, και κυρίως δεν αναφέρομαι στην Άξο, η οποία ήταν και η πατρίδα του, η ιδιαίτερη πατρίδα του, αναφέρομαι στην Ανάφη, πρώτα είχαν φροντίσει να τιμήσουν και τους δικούς τους, τους δικούς τους ανθρώπους. Και εδώ τίθεται το ερώτημα, η Φολέγανδρος έχει τιμήσει επαρκώς τα δικά της παιδιά? Νομίζω πως όχι. Ξεκάθαρα όχι. Ξεκάθαρα δεν έχει τιμήσει. Δεν ξέρω το γιατί το κάνουν αυτό. Πού το αποδίδεις, Μαρίνα? Είναι αυτό που λέμε οι Έλληνες, ουδής άγιος στον τόπο του. Ουδής προφήτης στον τόπο του, προφήτης, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, είναι αυτό, ίσως είναι... Επειδή εγώ συνήθως έχω το ρόλο της κακιάς και θα πρέπει να πω εγώ αυτό, αλλά ας πούμε, ας το αποδώσουμε σε άγνοια. Προφανώς δεν καταλογίζουμε την άγνοια στους εκπαιδευτικούς, τους μυφολεγάνδριους. Είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι ξεχνάνε την ιστορία τους. Ή μήπως δεν τη γνωρίζουν αυτό. Δεν τη γνωρίζουν, την έχουν ψάξει να μάθουν για τα. Ωραία. Άλλο ένα γεγονότα. Κενό. Εξαιρετικά, άλλο ένα κενό λοιπόν. Του προηγούμενου αιώνα. Mm. Και όχι μόνο. Δεν είναι στον προηγούμενο. Να σου πω όμως και κάτι. Έχω διακρίνει ότι οι συμπατριώτες μας, τα νέα παιδιά, δεν ενδιαφέρουν. Ελάχιστοι από αυτούς έχουν ενδιαφερθεί πραγματικά να μάθουν την ιστορία των ανθρώπων του τόπου τους. Ίσως γιατί φοβούνται, δεν θέλουν, διστάζουν. Γιατί. Να πλησιάσουν τους σωστούς ανθρώπους, τους παραγνωρίζουν, τους απαξιώνουν. Ίσως το θεωρούν δεδομένο. Ίσως δεν ξέρουν. Ή νομίζουν ότι γνωρίζουν. Όχι, ίσως και οι ίδιοι δεν ξέρουν πόσο σημαντικοί ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Ωραία. Να άλλο ένα κενό λοιπόν, το οποίο θα καλύψει αυτή η εκπομπή. Φολέγανδρος εκ παραλίλου.
Πρώτα ναι, όμως, Φολέγανδρος. Γιατί πρέπει να δούμε τη Φολέγανδρο στην σχέση της με την υπόλοιπη Ελλάδα και τον κόσμο. Να πούμε και τους Φολεγάνδριους, οι οποίοι διέπρεψαν όχι μόνο στον ελλαδικό χώρο και στον ελληνικό χώρο, αλλά και στο διεθνή χώρο. Προφανώς. Που είναι πάρα πολλοί. Άνθρωποι που ξεκινήσαν από έναν τόπο, μια σταλιά, στην κυριολεξία μια σταλιά, και ανοίξαν τα φτερά τους και μόνοι τους, χωρίς το backup της σύγχρονης εποχής. Δηλαδή τώρα τα νέα παιδιά έχουν από πίσω. Χωρίς την προστασία εννοείς. Την προστασία την ασπίδα, και την υποστήριξη. Γιατί ένας τόπος που οι μισοί άνθρωποι ήταν αγράμματα, δεν ήξεραν πράγματα. Δεν υπήρχαν σχολεία. Ξεκινήσανε με τις δικές τους δυνάμεις, με τα υστερήματα των γονιών τους, για να βγουν παραέξω και να κάνουν κάτι καλό για τον τόπο. Δεν μπορείς λοιπόν να τους ξεχνάς ή να τους παραμερίζεις, ή να τους αγνοείς. Είναι χοντρό να το πούμε και σκληρό να το εμαγνούμε. Να λέμε να μην γνωρίζεις ή να ξεχνάς αυτούς τους ανθρώπους. Και επειδή είπαμε. Και δεν είναι λίγοι οι συνοπτήτες μας που διέπρεψαν. Όχι βέβαια, και εδώ να πω κάτι. Ας δεν θέλω να πω ακόμη ονόματα, γιατί θα κάθε, έχω, σκέφτομαι ότι μήπως πρέπει σε κάθε μια κάποιες εκπομπές να αφιερωθούν ειδικά σε αυτά τα άτομα. Μα γιατί δεν το λες ξεκάθαρο ότι θα κάνουμε αφιερωματικές εκπομπές. Ναι, στο Μάρκο το Βενιό, στο Δημητρίο Τολίδη, σε πολλούς πολλούς κι άλλους. Λοιπόν, για να τα πιάσουμε τα πράγματα, να μην τα πιάνουμε in medias res, δηλαδή από τη μέση, γιατί αυτό μόνο ο Όμηρος το έκανε, το κατάφερε, διέπρεψε και το έδωσε στον υπόλοιπο κόσμο. Εμείς θα τα πιάσουμε από την αρχή, με χρονολογική σειρά. Και θα κάνουμε αφιερωματικές εκπομπές σε προσωπικότητες σημαντικές. Θα ήθελα λοιπόν από αυτό το βήμα να απευθύνω ένα κάλεσμα, όχι έκκληση, ένα κάλεσμα, δεν θα πούτε καν προτροπή, προς το Συμβούλιο των Εκπαιδευτικών του νησιού μας. Να το σκεφτούμε. Πολλοί από αυτούς είναι οι άνθρωποι από τις ασκαλιστές. Ναι, να το θέσω αλλιώς λοιπόν. Στους ντόπιους. Και το λέω έτσι όπως το λέμε. Φυσικά. Και οι οποίοι γνωρίζουν. Να απεμπλακούν από μικροπολιτικές, μικροπρέπειες, μικρότητες της καθημερινότητας. Είπαμε εγώ είμαι κακιά. Ωστόσο αυτή την εκπομπή. Και να δουν τη μεγάλη εικόνα. Η Φολέγανδρος έχει σπουδαία τέκνα. Έχει σπουδαία παιδιά. Από πού να αρχίσω. Να αρχίσω έτσι, στην τύχη. Εσύ αναφέρθηκες με κέντρο στον Δημήτριο Λίδη. Ναι, αλλά πριν ήταν και ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, ο οποίος δεν ήταν Φολεγάνδριος. Όχι. Ήρθε. Να εξαπλωθούν. Ήταν από την Κύπρο. Δυνάμεις. Ήρθε όμως στη Φολέγανδρο και έμεινε από επιλογή. Και τι προσέφερε. Δηλαδή, σε επόμενη εκπομπή. Ο Δημήτριος Λίδης, γέννημα θρέμα. Το τι προσέφερε. Προκειμένου να βρούμε. Ο Πάνος Κονταρίνης. Βεβαίως, ο Πάνος Κονταρίνης. Ο Δανασίας, ο ακαδημαϊκός. Αυτόν ίσως τον γνωρίζουν και περισσότερο. Δεν ξέρουν όμως πολλοί, ας πούμε, τι έκανε ο πρόεδρος ο Μάτσας, εδώ στα πόμη στο χώρο της χώρας. Ο πρόεδρος ο Μάτσας, τον οποίο ακόμα οι χείοι τον ευγνωμονούν, γιατί έσωσε εξορίστους από κάποιες οικογένειες της Χίου, είχαν έρθει στη Φολέγανδρο, με κίνδυνο της ζωής του. Και μιας και είπαμε για τον πρόεδρο τον Μάτσα, ας πούμε και για τον πρόεδρο τον Βίκτορα τον Καριστινέο. Εδώ να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όχι ως... Θέλουμε την κατανόησή σας. Πρέπει να πούμε αυτό. Όχι επειδή ήταν ο παππούς μας. Δεν είναι αυτό. Έχουμε βγει. Είναι στη σφαίρα της ιστορίας πια αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα... αιώνα. Προφανώς. Ο άνθρωπος αυτός, για τον οποίο... Και επειδή είπαμε για τον Μανώλη τον Γλέζο, και για ό,τι λέω αυτή τη στιγμή, δεν τα λέω ως Φωτεινή Καριστινέου η εγγονή του, αλλά ως Φωτεινή Καριστινέου ερευνήτρια ιστορίας και κρατάω μόνο αυτό. Στο ευρύ κοινό. Αυτόν τον άνθρωπο το βρήκα μέσα στις μελέτες μου, στα βιβλία μου. Είναι η άλλη Φολέγανδρο. Να αναφέρεται περιγραφικά. Ο πρόεδρος με τις μουστάκες. Πόσοι στη Φολέγανδρο γνωρίζουν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα από τα σημαντικότερα στελέχη της αντικατασκοπίας παγκοσμίως, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ότι έρχονταν τα αγγλικά κομμάντα, όπως έλεγαν, οι κομμάντος οι Άγγλοι, με τα δίχτυα παραλλαγής πίσω στα βράχια, στο βόρειο μέρος του νησιού, για να τους στείλουν σήμα, να τον συναντήσουν, να πάρουν πληροφορίες για τους Ιταλούς, είναι εκεί και το παρατηρητήριο, καθώς γνωρίζουμε στην εξοπλισμή. Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να εξισορροπεί καταστάσεις και να ισορροπήσει την τομένη σκηνή. Από τη μία έπρεπε να συναναστρέφεται τους Ιταλούς για να παίρνει πληροφορίες. Και από την άλλη, έπρεπε αυτές τις πληροφορίες
Θέλουμε να τις δώσει στους συμμάχους. Θα τα πούμε αναλυτικότερα, αλλά έφτασε ένα βήμα πριν το εκτελεστικό απόσπασμα. Ο Μάρκος Οβένιο. Ο Γεώργιος Καριστινέος, γιατί πρέπει να πω πάλι εγώ για... Ο δάσκαλος, ο οποίος έκτισε το σχολείο της Απάνω Μεριάς και ο οποίος κράτησε ανοιχτά τα δύο σχολεία. Διότι ναι, μεν ο Μανώλης ο Γλέζος φρόντισε να γίνουν σχολεία και να μην κλείσουν σχολεία. Στη Φολέγανδρο όμως, ξέρετε, δεν διατρέξαμε πιο κίνδυνο. Είχαν φροντίσει. Ο Γεώργιος Καριστινέος του Βίκτορα, ο οποίος με ένα γαϊδούρι ανέβαινε απάνω μεριά χώρα σε αντίξωες καιρικές συνθήκες για να κρατήσει και τα δύο σχολεία ανοιχτά, η λήψη δασκάλου στην χώρα. Και για να μην γίνει αυτό ακριβώς. Να μην ταλαιπωρηθούν τα παιδιά, να μην φύγουν από το ένα μέρος πάνω στο άλλο, να μην κλείσει το σχολείο, να μην μείνουν πίσω. Και ο Δημήτριος ο ίδιος είχε ξενιτευτεί για να σπουδάσει. Έτσι δεν τα βρήκε. Ναι, πολλά. Εντάξει. Δεν θέλω βέβαια να σταματήσουμε εδώ γιατί είναι λεπτή η θέση μας. Είναι ο πατέρας μας. Ήταν ο πατέρας μας. Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο. Για τον Δημήτρη Ολίδη, τι να πρωτοπούμε. Για την ευγένειά του, τη δοτικότητά του, το πώς αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας δάσκαλος. Δάσκαλος δασκάλων, δάσκαλος του πατέρα μου, αλλά και ο οποίος έφερε ένα νέο ύφος στη διδασκαλία και ένα νέο ύφος. Είναι δύο ευφυείς άνθρωποι, επιτρέψτε μου το σχόλιο. Είναι με ένα μιλίχιο τρόπο, ευπροσίγορος. Δεν ήταν ο δάσκαλος της Βίτσας και σε εποχές όπου κατά τις οποίες η εκπαίδευση δεν ήταν υποχρεωτική και τα παιδιά εύκολα θα μπορούσαν να φύγουν, τα παιδιά έμειναν γιατί τα κράτησε ο Δημήτριος Λίδης στα Φρόνια. Και γιατί Φολέγανδρο, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πήραμε μία όθηση για να βρισκόμαστε, να έχει χαθεί μία γενιά με στον τομέα της ελληματικής εκπαίδευσης. Δεν θα μιλήσω για παιδιά, θα μιλήσω για δύσκολα χρόνια. Ένα πριν, έτσι. Ναι. Και το ίδιο και ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης. Ναι, αλλά μιας τώρα θα πάρω τη σκητάλη. Θα την πάρεις εύκολα. Και αφού λέγαμε για τα παιδιά της Φολεγάνδρου και για τις επιτυχίες. Θα πάμε στο σήμερα. Θα πάμε στο σήμερα. Έτσι, γιατί η Φολέγανδρος έχει μια μικρή πάντα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και προσωπικά και μέσα από την προφανώς και από εμένα. Σε ένα παιδί της Φολεγάνδρου, υιοθετημένο σε εισαγωγικά παιδί της Φολεγάνδρου. Ένα παιδί γέννημα θρέμα και ένα παιδί της καρδιάς που λέγαμε, που από αγάπη Φολεγάνδρου. Αντώνη τον Παπαδόπουλο του Σπύρου και τον Ιωάννη Τσιλιβάκο, οι οποίοι συμμετείχαν στον μαραθώνιο του Ανόβερο στη Γερμανία στις 26 Μαρτίου. Και πήραν την πρώτη θέση ο Γιάννης Τσιλιβάκος με χρόνο 3.13 και 28 στους συμμετέχοντες Έλληνες και ο Αντώνης πήρε την τέταρτη θέση με χρόνο 3.41.07. Συγχαρητήρια και στους δύο, μας κάνετε περήφανος. Πάρα πολύ. Μπράβο, παιδιά. Θα έχουμε να λέμε ότι έχουμε μαραθωνοδρόμους από το Φολέγανδρο. Συγχαρητήρια και πιθανότερα. Και με το καλό και στο κλασικό της Αθήνας, παιδιά. Εδώ θα είμαστε, θα σας υποστηρίξουμε. Μιας και αναφέρθηκε στα δύο αυτά πρόσωπα έτσι τώρα, να πούμε ότι ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος είναι και ένας πολύ καλός παραδοσιακός οργανοπαίκτης. Ναι, στο βιολί. Θα τα πούμε και αυτά. Θα τα πούμε και για τον Αντώνη. Θα πούμε και για τα παιδιά της Φολεγάνδρου που είναι στον καλλιτεχνικό χώρο. Φυσικά. Έχουμε... Να πούμε και για την Ερμίνα τη Γεράρδη, ας πούμε, η οποία παίζει και σε Σύρια. Ναι, θα τους φέρουμε εδώ έναν προς έναν. Μιλήσαμε, ναι. Θα τα πούμε ένα-ένα όμως. Δεν θα σας τα πούμε όλα τώρα για να έχει και ένα ενδιαφέρον. Να σας ανοίξουμε όλα κάποια. Λοιπόν, η Ερμίνα Γεράρδη ξεκίνησε την καριέρα της από θεατρική παράσταση που κάναμε τα παιδιά της Αγκάλης. Όχι, δεν θα το πω, αν και έγραψα εγώ τώρα. Λοιπόν, τώρα βέβαια. Αλλού πηγαίναμε για να πούμε για τη θεματολογία. Έχει μια ζωντανή εκπομπή να πει ότι είναι και η πρώτη εκπομπή. Οπότε μπορεί να φεύγουμε λίγο από τη σκαλέτα και να κάνουμε παλινδρομές να πηγαίνουμε, να ερχόμαστε. Να κάνουμε το ένα θέμα, να τα αφήνουμε. Εντάξει, θα μας συγχωρέσετε. Σα το είπα από την αρχή ότι θα το φτιάξουμε στην πορεία. Ναι, λες να φυσήξει. Ναι, μην μας πιάσει φολεγανδρίδικος αέρας, μας πιάσει κανένα μελτέ. Δεν έχουμε πρόβλημα, έχουμε μάθει. Εμείς ξέρουμε να ισορροπούμε και σε ξύλινα σκαριά και να τραβάμε και κουπί άμα χρειαστεί. Άμα χρειαστεί. Έχει χρειαστεί. Ναι, αλλά πέρα από τους πατριώτες μας και τους φίλους Φολεγάνδρου, πρέπει να πούμε και στους άλλους φίλους μας. Τι, θα το πούμε αυτό, αλλά όχι βέβαια, όχι, τίποτα δεν είναι δεδομένο, αλλά μόνο προς Θεού δεν υπάρχει θέμα. Εδώ να πούμε και κάτι, έτσι, αυτό που λέμε επί του πιεστηρίου, σήμερα κιόλας, να πούμε ότι το Κέντρο Λαογραφικής Έρευνας Νήσου Φολεγάνδρου, ο Σύριος,
ξεκινάει καλώς εχόντων των πραγμάτων τη Δευτέρα και τα μαθήματα χορού θα είναι έτσι ένα πρώτο αναγνωριστικό. Θα σας πούμε πώς θα επικοινωνήσετε και με την εκπομπή και για το... τη χορευτική ομάδα. Να πούμε ότι αυτό τον Μάρτι τώρα που διανύουμε, κλείσαμε 30 χρόνια. Ο Σύριος έκλεισε 30 χρόνια. Ναι, θα ήθελα να ήταν ηλικία μου αυτή. Τέλος πάντων. Και βρέθηκε και ο χώρος και θα σας πούμε πώς μπορείτε να έρθετε, να μας πλαισιώσετε, να γίνετε μέλος της ομάδας. Ετοιμάζουμε πολύ όμορφα πράγματα. Έχουμε πει εδώ και με τον Παναγιώτη τον Κωνσταντινίδη διάφορα. Αλλά είπαμε εν καιρό και ένα-ένα. Ούτως ή άλλως ο Παναγιώτης ο Κωνσταντίνης θα μας τα πει καλύτερα, θέλω να πιστεύω, σε επόμενη εκπομπή που θα είναι και καλεσμένος. Θα τα βρούμε αυτά. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο επί του πιεστηρίου. Αλλά είπαμε να πούμε δύο λόγια για τη Φωλέανδρο. Κοιτάξτε, είπα στην αρχή ότι, Μαρίνα, δεν θα είναι οι συστάσεις που θα δώσουμε αυτές της Φωλεγάνδρου καρποστάρ. Θα είναι ουσιαστικές. Το πρώτο είναι διαφορετικό. Από τα μάτια τα δικά μας, όχι από τα μάτια ενός ξένου που έρχεται, βγάζει φωτογραφίες, πάει σε πέντε θέατρα και προτείνει. Ούτε θα μπούμε στα παπούτσια ενός τέτοιου επισκέπτη. Αυτό το κάνει ο καθένας μόνος του και εύκολα. Θέλω να σας πω το διαφορετικό. Το άλλο. Το άλλο. Αυτό που βλέπουμε εμείς σαν. Ανάμεσα στη ζωή. Το διαφορετικό, όχι το. Αυτό που πάνε όλοι, ο τουρισμός που πηγαίνει ο Σαν Κοπάδι. Υπάρχουν πάρα πολλά έντυπα και διαδικτυακά. Όχι, αυτό μπορείτε να το πληροφορηθείτε από αλλού. Μπορείτε να το βρείτε στο διαδικτυακό. Ναι. Σε έντυπα, σε διαδικτυακά μέσα, δεν το συζητώ. Να πούμε ότι η Φολέγανδρος ή Πολύανδρος ή Πολύκανδρος ή Πολύκανδρος, όπως το έχουμε ξαναπεί, ανήκει βέβαια στο σύμπλεγμα των Κυκλάδων, είναι μεταξύ Σικήνου και Μήλου. Των Δυτικών Κυκλάδων. Των Δυτικών Κυκλάδων. Είναι 22 μίλια βορειοδυτικά της Σαντορίνης. Να πούμε ότι τη Φολέγανδρο, όταν την επισκέπτεται κανείς, πραγματικά δεν ξέρω εάν πρέπει να ανοίξει μόνο τα μάτια του σώματος ή τα μάτια της ψυχής του. Θεωρώ ότι πρέπει και με τα δύο. Η θέασή της γίνεται και με τα δύο. Έρχεται και το Πάσχα, Μαρίνα, να το επικαιροποιήσουμε λιγάκι. Για το Πάσχα θα μιλήσουμε και στην επόμενη εκπομπή. Εκτενέστερα. Εκτενέστερα. Θα προτείνουμε, όσοι δεν έχετε κανονίσει κάτι για το Πάσχα, για διακοπές, να την επισκεφθείτε. Ελάτε. Θα ζήσετε μια διαφορετική εμπειρία. Καμία σχέση με τον εορτασμό του Πάσχα σε άλλο τόπο. Ξεχωρίζει, είναι alternative κατάσταση. Πραγματικά, θα λέγαμε ότι... Έχουμε πολύ ωραία έθιμα. Είναι υπέροχος ο τόπος αυτή την εποχή. Είναι καταπράσινος. Καμία σχέση με το καλοκαίρι. Έχουν ξεραθεί τα πάρα και είναι στεγνός. Θα νομίζω ότι είσαστε σε κάποιο νησί της Βόρειας Ευρώπης. Να πω και κάτι εδώ, ότι η δυναμική της διαφορετικότητάς της ως προς τα έθιμα του Πάσχα, θα έλεγα ότι είναι εφάμιλη, σάξια, εντάξει, με εκείνη ας πούμε της Κέρκυρας. Ναι. Όπως εκεί ας πούμε το διαφορετικό με το σπάσιμο των σταμιών κτλ. Και εμείς έχουμε το διαφορετικό με την περιφορά της εικόνας, με το άνοιγμα των σπιτιών και την υποδοχή όλων της εικόνας Παναγίας. Όλων των ακολούθων. Για να κεραστούν, όπως λέμε και στη Φολέγανδρο, να πιούν και μετά να στήσουν και ένα μικρό γλέντι σε κάποια. Η Φολέγανδρο σε αυτήν την εποχή θυμίζει Σκωτία. Έχω κάποιες φωτογραφίες. Πραγματικά έχεις δίκιο. Οι οποίες είναι καταπράσινο το νησί και από κάτω το μπλε τη θάλασσα. Όταν την έδειξε κάποιο γνωστό μια τέτοια φωτογραφία, μου λέει Σκωτία, πότε πήγε, λέω δεν έχω πάει ποτέ. Είναι η Φολέγανδρο την άνοιξη και το χειμώνα. Είναι υπέροχη. Να πάτε, θα ευχαριστηθείτε. Και επάνω μεριά θυμίζει και με Μεξικάνικο τοπίο. Έτσι. Ναι, το καλοκαίρι που είναι ξέρω. Είδατε. Υπάρχει μια πολυτροπικότητα και μια ποικιλομορφία. Και θα ανακαλύψετε κι άλλα εσείς. Δηλαδή, σας λέμε εμείς εδώ 1, 2, 3, 5, 10. Να σας πούμε και στην επόμενη εκπομπή που θα είναι την Παρασκευή, που είναι μεγάλη εβδομάδα. Θα σας δώσουμε λεπτομέρειες και για δρομολόγια. Να πω κάτι ως προς αυτό μόνο. Επειδή σήμερα μίλησα με την πολύ καλή φίλη και συνεργάτηδα τη Λιλή τη Βενιού από το Φολέγανδρο Στράτο, μου είπε ότι. Λοιπόν, έχουμε σε καθημερινή βάση. Ναι, και θα τα πούμε αυτά. Μπορούμε να τα αναρτήσουμε και στη σελίδα της εκπομπής. Δεν είναι. Να πούμε ότι και το συμβατικό
και το γρήγορο, δηλαδή το ταχύ που λέω. Οπότε ευτυχώς που με ενημέρωσε. Προφανώς δεν καταλογίζουμε την άλλη. Αυτό το έκανα εγώ το τηλέφωνο. Οπότε άμεσα στη σελίδα μας στο Facebook, Φωλέγανδος εκ παραλίλου, θα αναρτήσουμε στο οποίο σας προσκαλούμε να γίνετε φίλοι. Θα αναρτήσουμε τα δρομολόγια για το Πάσχα και θα σας βάζουμε και προτάσεις για την Φωλέγανδρο. Να σου πω όμως και κάτι. Ό,τι άλλη πληροφορία έχουμε για το νησί θα σας την αναφέρουμε εκεί πέρα να μπορείτε και εσείς να ενημερώνεστε. Και ως προς τα καταλήματα, ή μάλλον να τελειώσουμε το θέμα της μετάβασης από εδώ εκεί. Τα εισιτήρια για τη Φωλέγανδρο έχουν τις περισσινές τιμές. Δεν λέω ότι είναι φθηνά. Λέω όμως ότι είναι τα περισσινά. Ναι. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι σε άλλα νησιά υπήρξε αύξηση της τάξης του 10% γιατί το είδα σήμερα, έτσι. Ενώ στη Φωλέγανδρο είναι τα περισσινά. Καλό αυτό. Είναι, εντάξει. Αλλά είναι καλό σε σχετική κλίμακα, δεν είναι καλό σε απόλυτη κλίμακα. Κατανοητό. Δεν εξαρτάται από εμάς, ούτε από το νησί, εξαρτάται δυστυχώς από τους πλειοκτήτες και τις. Να πούμε όμως κάτι εδώ, ότι η Εφθαλία Παπαδοπούλου, η δήμαρχος. Πολύ μηχάνημα, πολύ εργαλείο, πείτε το όπως θέλετε. Ο άνθρωπος ορχήστρα έχει φροντίσει και γι' αυτό. Έχει τρέξει, έχει κάνει ουσιαστικές επαφές. Η Εφθαλία, η κυρία Παπαδοπούλου, κάνει ουσιαστικές συναντήσεις, ουσιαστικές επαφές και οι περισσότερες από αυτές είναι τελέσπορες, δηλαδή είναι αποτελεσματικές. Έχει αποτέλεσμα. Σε σημείο που στο χώρο των δημοτικών αρχών να είναι γνωστή. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Πώς θα καταφέρει η δικιά σας, μου λέγανε και πρόσφατα που μίλησα με έναν άνθρωπο εκεί. Θα πούμε και για κάποια έργα που έχουμε προγραμματιστεί στο νησί. Τα τελευταία νέα από το Δήμο. Και τώρα με την αφαλάτωση. Ναι. Το ένα είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Να τα πεις αυτά. Και το δίκτυο αποχέτευσης χώρας ύψους 3,7 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα άλλο έργο είναι η αναβάθμιση και η συντήρηση των μονάδων αφαλάτωσης. Είναι το διαμόρφωση του λιμανιού του Παραμοστάσι. Μα γιατί δεν το λες ξεκάθαρο, θα κάνω διαρροματικές. Πολλά ακόμη έργα που προγραμματίζουν και σιγά σιγά υλοποιούνται το ένα μετά το άλλο. Τα πιάσουμε τα και το λιμάνι που ελπίζουμε και ευκόμαστε. Και σε καταστάσεις, αν δεν απατώμε και το επιβεβαιώσεις στην επόμενη εκπομπή, έχει προαναγγελθεί η κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου και του γηπέδου τέννις. Με χρονολογική σχέση. Και οτιδήποτε τέλος πάντων πέσει στη δική σας αντίληψη. Είμαστε εδώ. Ναι, ό,τι να μας ενημερώσετε και εμείς θα το πούμε. Γιατί εμείς μπορεί κάτι να παραλείπουμε, κάτι να μην γνωρίζουμε. Δεν μπορούμε είμαστε να γνωρίζουμε. Ανοιχτή, ναι, δεν μπορούμε ένα να κάλεσμα. Δεν είμαστε και η ιδιοσιογραφική εκπομπή να κάνουμε ρεπορτάζ. Αν και θα υπάρχει και το στοιχείο της ενημέρωσης, υπάρχει και αυτό. Ναι, αλλά δεχόμαστε και τα σχόλια σας. Βέβαια. Ό,τι σας αρέσει, ό,τι δεν σας αρέσει, εγώ θα μιλήσω. Αν πούμε κάτι λάθος, να μας διορθώσετε και να το συζητήσουμε κιόλας. Προφανώς. Μπορείτε να επικοινωνήσετε πέρα από τη σελίδα μας στο Facebook και στο email μας. Είναι folegandros.papagitmail.com εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τα mail σας. Θα σας απαντήσουμε. Θα το ξαναπείς, Μαρίνα. Φωλέγανδρος εκ παραλίλου, το λι με δύο L, όπως γράφτηκε στα ελληνικά. papakigmail.com. Ωραία. Σχόλια, παρατηρήσεις, προτάσεις. Μπορούμε να εντάξουμε και στη θεματολογία μας κάτι το οποίο εσάς σας ενδιαφέρει και εμάς. Και θα θέλαμε τις προτάσεις σας, γιατί αν έχουμε τις προτάσεις από εσάς, θα μπορούμε να ετοιμάζουμε μια εκπομπή νωρίτερα αρκετό καιρό για να κάνουμε και την έρευνά μας και να καλούμε και στο στούντιο είτε διαζώσεις, είτε μέσω Skype, είτε τηλεφωνικά. Τυχόν εμπλεκόμενους στο θέμα που μας προτείνετε, να τους κάνουμε ερωτήσεις, να έχουμε απαντήσεις. Γιατί το θέλουμε και αυτό. Δεν θέλουμε να είμαστε μόνο μία εκπομπή που θα ενημερώνουμε για το πώς ήταν το καλοκαίρι στην Φωλέγανδρο, αν ήρθε πολλοί κόσμος, αν κάναμε μπάνια. Είναι και αυτά, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Και πολύ φοβούμαι ότι εκεί λίγο χάσαμε και την μπάλα, να χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια έκφραση. Ναι, χάσαμε λίγο την μπάλα. Δηλαδή, πολλές selfies, πολλές φωτογραφίες, έτσι, φωτογραφίζουμε, φωτογραφιζόμαστε, αναρτήσεις. Ωραία και αυτά. Ωραία. Αλλά αυτά είναι το περίβλημα. Δεν είναι ουσία. Ένα ωραίο περίβλημα μόνο του. Το περιεχόμενο μετράει. Όχι, εγώ θα πω και το περιεχόμενο μετράει. Και η γεύση στο φαγητό και η παρουσίαση. Και τα δύο. Λοιπόν, μην μένουμε μόνο στο «Α, τι ωραίο για βασίλεμα, τι ωραία Ανατολή, τι ωραία η Παναγίας, τι ωραία που είμαι εδώ». Όχι.
Το νησί έχει θέματα, πονάνε τα θέματα και παρόλο που δεν μένουμε στο νησί το χειμώνα και ο χρόνος που το επισκεπτόμαστε δυστυχώς για μας είναι λίγο, δεν σημαίνει ότι δεν το σκεφτόμαστε. Δεν σημαίνει ότι δεν το σκεφτόμαστε τον τόπο μας και τους συμπατριώτες μας. Ξέρουμε ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Πολλά εμείς δεν έχουμε εμπειρία πώς θα περνάτε δύο στο χειμώνα. Αλλά θέλουμε. Λίγο. Είμαστε μάρτυρες εξαγωγής. Ναι, αλλά θέλουμε. Και από μια δύο φορές. Να βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε. Μικρή, ναι, να βοηθήσουμε στο βαθμό. Να βοηθήσουμε στο βαθμό που μπορούμε. Να έρθουμε σε επαφή με κόσμο. Και αυτό ο άνθρωπο έπρεπε να εξισορροπεί προ την ευόδοση και στην επίλυση των κάποιων θεμάτων. Το μεγάλο δώρο το οποίο μα έκανε αυτό εδώ το κανάλι είναι ότι μα έδωσε ένα βήμα για τη Φολέγανδρο. Αυτό εννοώ. Αυτό το πρώτο πληθυντικό δεν είναι εσύ και εγώ, είναι εμεί οι Φολέγανδροι. Σε αυτό αναφερόμουν. Αν με άφηνε να συνεχίσω. Μα έδωσε ακριβώ. Δεν είναι εδώ πέρα, ερχόμαστε, αρχιζόμαστε και... ναι, τι ωραία που είμαστε και τι ωραία που... Λοιπόν, το μεγάλο δώρο το οποίο μας έδωσε αυτό το κανάλι είναι ότι μας έκανε, είναι ότι μας έδωσε το βήμα να μιλήσουμε για τη Φολέγανδρο. Να είμαστε εδώ ως Φολέγανδρος. Και να είστε και εσείς εδώ. Γιατί αυτό είναι βήμα για όλους τους Φολεγάνδρους. Αυτό θέλουμε. Δεν είναι η Μαρίνα και η Φωτεινή, η Φωτεινή και η Μαρίνα. Ή ξέρω εγώ, η κόρη σου. Όχι. Είμαστε εδώ ως δική σας εκπρόσωπη. Δεν θα πω αντιπρόσωπη. Αλλά είμαστε και μέσω ημών. Από εμάς δηλαδή εδώ μπορείτε να είστε και εσείς. Μπορείτε να είστε και εσείς. Και μπορείτε να είστε και διαζώσεις. Αν έχετε να μας πείτε κάτι σημαντικό. Φυσικά θα είμαστε η φωνή. Γιατί η καρδιά και η ψυχή μας του νησιού μας έτσι κι αλλιώς. Γιατί αυτό μου περνάει από γενιά σε γενιά. Αυτό καταλαβαίνετε. Με αυτό γαλουχείται κανείς. Αλλά θα γίνουμε και η φωνή και θα είμαστε μια στεναρή φωνή. Για τα ωραία και τα άσχημα. Τα ωραία για να τα επενέσουμε, τα άσχημα για να τα επισημάνουμε, να βοηθήσουμε να αμβληθούν κατά το δυνατόν και μακάρι και γιατί όχι, να θεραπευτούν, να εξυπηρετήσουμε ανάγκες και αναγκαιότητες. Τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε εδώ πέρα και κάτι ακόμα, γιατί νομίζω ότι ως προς ένα πρώτο στίγμα ως εκπομπή το δώσαμε. Και το ίδιο και ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης. Επειδή είπαμε για το Πάσχα ότι θα πούμε κάποια πράγματα. Θα πούμε από τώρα που είναι νωρίς. Για να προλάβετε να κλείσετε στήρια. Και να βρείτε και δωμάτια. Υπάρχουν. Υπάρχουν κατά αυτό ακριβώς θέλω να πω. Επικοινώνησα και γι' αυτό σήμερα. Είδατε. Δούλεψα για εσάς. Κόντρα στο δικό μου πρόγραμμα. Έκανα πρωινά τηλέφωνα. Τηλεφωνήματα, αν το πω σωστά, σε ανθρώπους οι οποίοι απασχολούνται στον τουρισμό και με τον τουρισμό και μου είπαν ότι και εισιτήρια και καταλήγματα ακόμα προλαβαίνετε το δικό μας. Λοιπόν, να πάτε και να σας πω και κάτι πραγματικά. Ναι, είπα ότι τα εισιτήρια, το ξέρεις Μαρίνα, το έχουμε εντοπίσει, το έχουμε επισημάνει, το λέμε ότι έχουν ένα αλφα κόστος. Αλλά ειδικά για την περίοδο του Πάσχα, όχι ότι αυτό δεν ισχύει το καλοκαίρι, αλλά ειδικά για την περίοδο του Πάσχα, το value for money, δηλαδή αυτό το αντίτιμο το οποίο πληρώνεις για να αγοράσεις αυτό, ναι, εκείνο το οποίο αγοράζεις είναι σε ισορροπία, απόλυτα, τουλάχιστον. Εδώ θα είμαστε, να σας υποστηρίξουμε. Να έρθετε για να μιας και αναφέρθηκε και στα δύο αυτά πρόσωπα έτσι τώρα. Να πούμε να δείτε τον τόπο μας ότι άλλη εποχή, όχι πέρα από το καλοκαίρι, που είναι πανέμορφη. Αντώνης ο Παπαδόπουλος είναι και ένα. Τα υπέροχα ιδέες τα πασχαλινά μας. Ναι, τώρα βέβαια... Έχεις το έθιμο να κερδίσετε. Και να πω και κάτι. Επειδή έχουμε την τύχη στην ομάδα αυτή την οποία ανέφερα, γιατί είναι φίλοι συνεργάτες. Να πούμε και για την Ερμήνα τη Γεράρδη, ας πούμε, η οποία παίζει και βοηθάνε. Πάρα πολύ. Συμπεριλαμβάνεται βέβαια και αντιπρόεδρος του Σύριου, η Κατερίνα Καλατζοπούλου. Άλλο ένα πολύ εργαλείο, ο μικρός στρατηγός, όπως το λέμε. Της οποίας η μητέρα, η Ειρήνη Καλατζοπούλου, είναι μια εξαιρετική μαγείρισα. Όπως εξαιρετική μαγείρισα είναι και η ξαδέρφη της, η Μαρία Καριστινέου του Βίκτορα, Παύλα Παπαδοπούλου. Είναι οι δύο αυτές οι κυρίες οι οποίες μας έχουν συνδράμει. Εδώ έχουμε φέρει παστέλι της κυρίας Μαρίας Καριστινέου.
Όμως η κυρία Ειρήνη Καλατζοπούλου θα είναι σε μια, ας πούμε, μονιμότερη βάση. Θα μας φτιάχνει συνταγές φαλοκανδρυτικές. Θα ξεκινήσουμε, δεν ξέρω σου, από την επόμενη εκπομπή όχι, αλλά από την μεθεπόμενη κατά πάσα πιθανότητα, δηλαδή το Πάσχα. Θα σας ταξιδέψει γευστικά στη Φολέγανδο. Θα δείτε, δεν θα πω τίποτα άλλο όμως, για να το δείτε. Τι κρίμα που δεν θα μπορέσετε να το γευτείτε. Αλλά πέρα από τους πατριώτες. Θα το βλέπετε. Ναι, αλλά θα σας δώσουμε στοιχεία να μπορείτε να μπείτε και να τα φτιάξετε μόνοι. Ναι, και με τον σωστό τρόπο και από πού θα προμηθευτείτε και τα υλικά και πώς ακριβώς θα γίνει η εκτέλεση. Η κυρία Καλατζοπούλου, η Ειρήνη και η κυρία Κατερίνα Καλατζοπούλου από κοινού θα σας το δείξουν αυτό πολύ καλά. Κάτι ακόμη, μάθουμε ότι στις επόμενες εκπομπές ένα πρώτο αναγνωριστικό. Θα σας πούμε πώς θα επικοινωνήσετε μια στήλη, και με την εκπομπή για να μίσει από τα παλιά χρόνια ομάδα, από ανθρώπους που είναι εν ζωή, μεγάλη σε ηλικία, που μπορούν να μας πούνε πράγμα για τον τόπο μας. Ναι, η στήλη θα λέγεται... Κάτι μακρινά από ιστορίες, ναι. Κάτι δεν τα ξέρουν καθόλου. Να πω κάτι, ότι αυτό ήταν μια ιδέα η οποία μου γεννήθηκε καθώς συζητούσα με τη μητέρα μου και για μια αναφορά στον πατέρα μας, τέλος πάντων, πόσα πράγματα ναι, κινδυνεύουν να χαθούν. Οπότε, μετά έρθα σε επαφή και με έναν θείο εκεί από το νησί. Και έτσι λοιπόν η στήλη κατά πάσα πιθανότητα θα λέγεται «Η αναμνήσεις της θείας Μέρης και του θείου Γιάννη». Και θα είναι ένα κομμάτι που μάλλον θα το διαχειριστεί η κυρία Φανή Παπαδοπούλη, Ταμείας του Σύριου, γιατί εντάξει, τυχαίνει να είναι Ταμείας του Σύριου, είναι όμως ο πατέρας της εκείνος ο οποίος θα γνωρίζει, θα έχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με την εποχή. Αλλά αναμνήσεις ατόφιες, δηλαδή σαν να παίρνεις μία κάμερα και να βρίσκεσαι στο χθες. Να βλέπεις οι εικόνες να σου δημιουργούνται στο μυαλό να είναι οπτικές, ανακουστικές, ηχητικές, οσφρητικές, πολυτροπικές. Είναι ένα ταξίδι, θα είναι ένα ταξίδι στον χρόνο. Δεν θα είναι. Νομίζω ότι αυτό θα είναι και πολύ σημαντικό, τέλος πάντων. Αυτές τις φωλεγάνδρου κάτι ποστάρι. Λοιπόν, για το Πάσχα τώρα, για να πούμε πιο συγκεκριμένα για το Πάσχα, πώς το γιορτάζουμε στη Φωλέγανδρο. Να πεις. Σήμερα, να το πούμε. Ναι, πες, κάνε μια πρώτη σύσταση. Το Πάσχα στη Φωλέγανδρο πώς εορτάζεται. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στις μέρες του Πάσχα στη Φωλέγανδρο είναι ότι πέρα από τη μεγάλη εβδομάδα που είναι πολύ κατανοητική. Από την Κυριακή του Πάσχα το πρωί, λίγο μετά τις 12, ξεκινάει ένα έθιμο που έχουμε σχεδόν έναν αιώνα στη Φωλέγανδρο, γιατί είναι, και το λέω για να είναι έναν αιώνα, γιατί θα μιλήσουμε για αυτό παραπάνω. Να μιλήσουμε για αυτό στην επόμενη. Από ό,τι μου είχε πει ο μπαμπάς μου, γύρω στο 1860, ήταν μια περίοδος ανομβρίας. Μετά από κάποιο όραμα. Ας μην μείνουμε σε αυτό τόσο, γιατί θα τα πούμε εκτενέστερα στην επόμενη. Τώρα ας δώσουμε την πληροφορία και την εμβάθυνση μετά, γιατί για να πάτε. Λοιπόν, αυτό που λέμε είναι ότι είναι ένα έθιμο κατά το οποίο. Μόνο τα μάτια της Παναγίας που βρίσκεται στο μόνιμο μοναστήρι της Θεοτόκου, στο βουνό της χώρας, κατεβαίνει από το σπίτι της και μπαίνει σε όλα τα σπίτια τα οποία είναι ανοιχτά, στρωμένα με δέσμα και γλυκά. Έρχεται και το Πάσχα, Μαρίνα, να το επικαιροποιεί. Φαγητά και ποτά για να κεραστεί ο κόσμος και γυρνάει όλα τα σπίτια του Πάσχα είναι στη χώρα. Την δεύτερη μέρα του Πάσχα είναι στην άνω μεριά. Την τρίτη μέρα του Πάσχα κατεβαίνει στο λιμάνι, στο μετρό, στο λιμάνι και δεν έχει στα κάτω. Είναι ένα τριήμερο, μια τριήμερη γιορτή. Ελάτε, ελάτε. Ένα γλέντι, μια χαρά που όποιος πάει δεν μπορεί να μην το βιώσει, δεν μπορεί να μην το χαρεί, γιατί είναι τόσο παλιά χρόνια που ήταν πραγματικά. Θα λέγαμε ότι δεχόσαν τον ξένο. Αυτό είναι. Τον ξένο, ναι. Όχι, όχι. Καλά το λες. Με την πρωταρχική του όρου έννοια. Ο ξένος, ξένιο ζεύς και τα πολύ σωστά. Η χαρά, η υποδοχή, το καλοσκάμισμα, ε. Αυτό είναι διαφορετικό στις μέρες μας και νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το ζήσει ο μη Φωλεγάνδριος. Πρέπει, γιατί εκεί αντιλαμβάνεσαι πώς έρχεται στο σήμερα κάτι το οποίο έχει τις απαρχές του στην εποχή του Ομήρου. Ο ξένος, πώς τον καλοσκαμνίζεις, τον καλοδέχεσαι, τον τρατάρεις, τον προσφέρεις, τον ανοίγεις στο σπίτι σου.
Αυτά σε συνδυασμό με την υπέροχη εποχή που είναι κατά πράσινο το νησί και φέτος είναι μια πολύ ωραία χρονιά από ό,τι έχουμε να πάτε, να γιορτάσετε, είναι υπέροχα, γλυκά, όταν την έρθει τα μέλη ακόμη δεν έχει πει, θα βγει και αυτό. Αυτό ξέρεις εσύ. Το ευχαριστήθηκε να πάτε, να πάτε. Και παστέλι καλή. Είναι υπέροχο να πάτε. Ναι, να πούμε το παστέλι. Εντάξει, να πάρουμε μερικά, θυμίζει και μεξικάνικο το πλούτο. Πίτες, μελόπιτες. Και να και να πούμε και κάτι εδώ, έτσι, επειδή τώρα πρόσφατα παρακολούθησα. Πικρέα τα γιορτά, συνομφωνή, ψάρια. Σας λέμε εμείς εδώ 1, 2, 3, 5, 10. Είναι υπέροχη εποχή για το χαλέγαντο. Μπορώ να σας πω ότι ίσως για μερικούς ανθρώπους να είναι και πιο ωραία τώρα. Σήμερα μίλησα με την ηρεμία που χρειάζεται, τόσο όσο κόσμο χρειάζεται. Μου είπε ότι ένα κυκλαδονίσι ξερό, όπως τον ναι, ναι. Ξέρεις, Μαρίνα, έχω την αίσθηση ότι το Πάσχα πραγματικά και στη στιγμή των Δένδρων είναι περισσότερο νοπή ή των θάμνων. Έτσι είναι και η Φολέγανδρος. Οπότε την ακουμπάς και είναι πιο χειμώνης το Πάσχα από το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, ναι, ακριβώς όπως την άνοιξη στα φύτα. Ενώ, ας πούμε, το καλοκαίρι, όπως κλειδένουν οι κορμοί, λίγο, ξέρεις, λίγο τουρισμός, λίγο, είναι και αυτό, να το πούμε, είναι μια πραγματικότητα, ναι, λίγο, και όχι, και σκληραίνει το πράγμα. Σκληραίνει, είναι πιο σκληρό το καλοκαίρι, γιατί είναι λίγο και αυτό το άγριο της πολυκοσμίας, του... Αυτό που χάνεσαι, αυτό που λίγο... Του τουρισμού, του μαζικού τουρισμού, του πανικού, να βρω θέση να παρκάρω, να βρω θέση να καθίσω να φάω, να βρω θέση να κάνω μπάνιο, να βρω... Ναι, παρόλα αυτά να πούμε, η καταιγιστική, ναι, ενώ τώρα θα την αφουγαστείτε. Θα την αισθανθείτε. Στις πραγματικές διαστάσεις, θα τις ζήσετε στην πραγματική σημαντικά και... Να καλό αυτό. Είναι, εντάξει, αλλά, και να πούμε και κάτι εδώ. Δηλαδή, αν δεν έχετε αποφασίσει, δεν είναι καλό σε αυτή την κλίμακα. Ελάτε, κατανοητό. Ελάτε, υπάρχει θα μας κοινωνία που μας είπαν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ είμαστε και για παράπονα. Πάντως, να πούμε και αυτό. Θα μας θυμηθείτε. Ωστόσο, εάν πάτε και κάτι δεν σας αρέσει, είμαστε εδώ να μας το πείτε. Να το διορθώσουμε εμείς, προφανώς. Δεν είναι όλα ρόδινα, δεν το συζητώ. Κάτι που δεν είναι σωστό, κάτι που σας άρεσε. Να πούμε εδώ πέρα. Και σε επόμενες εκπομπές και για το καλοκαίρι. Θα τα πούμε, να φτάσουμε, έχουμε κι άλλα να πούμε. Γιατί έχουν να δουν αξιοθέατα, εντάξει. Τώρα λέμε για το Πάσχα, να πάτε, να πάτε, να πάτε. Και εδώ μία επισήμανση. Το ένα είναι για τα κακό σκήμενα και επειδή αναφερθήκαμε και σε... Αλλά μας πούμε και τα ωραία, θέλουμε να πούμε και τα ωραία. Ναι, βέβαια. Να τα εξάρουμε. Για τις είπα για πρόσωπα τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή, υπάρχουν όμως και πρόσωπα προσωπικότητες άνθρωποι και οι οποίοι είναι ακόμα ζωή. Εντάξει, αναφέρθηκα μόνο στην Ευθαλία, την Παπαδοπούλη, δήμαρχό μας την σημερινή. Όμως και ο προηγούμενος δήμαρχος της Φολεγάνδρου, από τότε που έγινε νέος δήμος, ο Ελευθέριος Βενιός, έχει να επιδείξει ένα σημαντικότατο έργο. Ένα άλλο έργο είναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος βούτυξε στα βαθιά νερά, κολύμπησε στα βαθιά, ήταν κάτι πρωτόγνωρο, είχε να αντιμετωπίσει αντίξωες συνθήκες, αντιδράσεις, τις γνωστές αντεγκλήσεις. Εσωτερικό πόλεμο, εξωτερικό. Αυτά που συμβαίνουν στις μικροκοινωνίες. Ναι, και όχι μόνο. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος κράτησε στιβαρά το τιμόνι, και αν σήμερα, 2023, η Φολέγανδρος είναι αυτή η οποία είναι, σας κοιτάζω στα μάτια και με τα παρησία σας δηλώνω, επειδή το γνωρίζω εκ των έσω, ότι ο Ελευθέριος Βενιός έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Δηλαδή, στα 10, τα 7 τουλάχιστον από τα όσα του πιστώνονται είναι θετικά. Να μην ξεχνάμε, να μην τα ακυρώνουμε όλα, να τα πω. Τι ήταν λίγο, ό,τι σας αρέσει, ό,τι δεν σας αρέσει. Ναι, τα νέα παιδιά προφανώς δεν το γνωρίζουν. Και ούτε και οι γονείς τους ακριβώς, γιατί ήταν μικρά παιδιά. Και όσο για τους παππούδες τους, δεν ξέρω κατά πόσο μπήκαν στον κόπο να το κάνουν, για χύψιο μεγαλό. Οι Φολέγανδρος δεν άνοιξαν τα μάτια και ανακαλύψαν τη Φολέγανδρο και ήρθαν να φτιάξουν βίλες ξένοι. Είναι ο τόπος μας, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Εμείς τον βλέπουμε πανέμορφο.
ο άνθρωπος που θα την επισκεφτεί, θα προτάσεις. Μπορούμε να εντάξουμε και στη θεματολογία μας κάτι το οποίο σε αυτά τα πράγματα και εμάς δεν γίνονται ακόμα. Δεν θα προτάσεις σας, ούτε οι παροχές, ούτε θέλει δουλειά πολύ. Η πρόθεση του τόπου προς τα έξω. Για να γίνει γνωστή κολέτα μου, δεν επειδή βγήκαμε εμείς και είπα ζώσεις πριν ως Ελλάδα σωτά και για διακοπές, και ούτε προφανώς. Και ούτε βέβαια είναι ότι βλέπουμε τα κακό κείμενα και λέμε αυτό δεν το έκανα. Γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε και αυτό. Τώρα εντάξει, να είπα φίλοι μου τα Έλληνα. Κουνάμε το δάχτυλο και λέμε α, κοίτα τι έκανε η Μαρίνα. Α, πώς το έκανε αυτό. Έτσι, εγώ θα το κάνω. Σου φαίνεται εύκολο. Κάποιες φορές σου φαίνεται εύκολο γιατί εγώ το κάνω να φαίνεται εύκολο. Αλλά όταν έρθει στη θέση μου για να το κάνει, θα καταφέρει το ίδιο. Είναι ο καθένα να κάνει. Και ο καθένα, α το ξαναπούμε, α μείνει σε αυτά τα οποία γνωρίζει καλά να κάνει. Ναι, εγώ. Όλοι θέλουμε να κάνουμε. Δεν μπορούμε όλοι. Όχι, δεν είμαστε όλοι. Πολλές φωτογραφίες. Όπως και εμείς, ας πούμε, τώρα κάνουμε. Είναι δυνατόν. Θέλουμε την κάνουμε, αλλά δεν είμαστε και επαγγελματίες. Και γι' αυτό ξέρουμε ότι αν έρθει κάποιος επαγγελματίας και μας πει αυτό δεν το είπες καλά. Ναι, έχεις δίκιο. Εσύ ξέρεις. Εμείς δεν ξέρουμε. Στο τεχνικό κομμάτι, ναι, βέβαια. Δεν μπορούμε όμως να γίνουμε επαγγελματίες παρουσιαστές. Δεν είναι η δουλειά μας. Δεν το έχουμε σπουδάσει, δεν το έχουμε δουλέψει. Ο καθένας στο κλάδο του. Αλλά δεν θα είναι για συγχώρεση να πω. Τι ωραία που είμαι εδώ. Ναι. Όπως Νικολάου, ας πούμε. Εντάξει. Έλα, ας μείνουμε στο μεταξύ μας. Αν έρθω εγώ εκεί στα κουμπάκια, δεν θα δείτε ποτέ εκπομπή. Στο κομμάτι του λόγου, είμαι εγώ, είμαι ο καθένας. Ο καθένας είναι στον τομέα του. Και ο καθένας πρέπει να ξέρει τα όρια του. Να ξέρει, θέλουμε, πολύ θέλουμε. Και εγώ θέλω να τρέξω μαραθώνιο όπως Αντώνη. Μπορώ, όχι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι εγώ Αντώνη θα έκανα χρόνο 20 λεπτά παρακάτω. Έλα μωρέ και τι έκανες και βγήκες τέταρτος και λίγο να παίξω βιόλιο. Λοιπόν, να πούμε κάτι εδώ πέρα τώρα για την Παναγία. Είπες αυτό για το έθιμο. Πραγματικά η υποδοχή η οποία της γίνεται. Το μεγάλο δώρο το οποίο μας έκανε αυτό όταν έρχεται από τη χώρα στην επάνω μεριά είναι και αυτή συγκινητική, καταναγκαστική δηλαδή. Πάνε στην είσοδο του κλειδιού που υποδέχονται την πρώτη πληθυντικό της Παναγίας. Αυτό υποδέχεται ο κόσμος, ο κλήρος, ο λαός. Αυτό αναφέρω. Ναι, πάντα. Στην κυριολεξία, ο κλήρος υποδέχονται την εικόνα της Παναγίας, την οδηγούν στην... Το μεγάλο δώρο το οποίο μας έδωσε αυτό το κανάλι, είναι ότι μας έδωσε το βήμα. Είναι πολύ συγκινητικός ο τρόπος που είναι να είμαστε εδώ. Τον ίδιο τρόπο που να αποχαιρετούν. Έτσι. Όταν φεύγει και από την άνω μεριά για να γυρίσει. Πάνε να την προϋπαντήσουν και να την ξεπροβοδίσουν. Όταν είναι όλο πολύ συγκινητικό, είναι υπέροχο και καλό είναι όποιος πάει και μπορεί να ακολουθήσει όλη την πορεία της Παναγίας. Είναι φοβερή εμπειρία. Θα μιλήσουμε και για την Παναγία και για το μοναστήρι, για την εκκλησία. Και κάτι το οποίο ξεκίνησα να λέω πριν είναι ότι πρόσφατα παρακολούθησα ένα σεμινάριο της κυρίας Αργυρός Λουκάκη, είναι η καθηγήτρια που είναι στο Πολυτεχνείο. Έχει κάνει και για την περίπτωση του Ρεθύμνου μια μελέτη εξαιρετική. Η καρδιά και η ψυχή μας γεωγραφία, πολεοδομία, ναι, γεωγραφική, θα τα πούμε και αυτά. Και μιλήσαμε για τη διαγώνη. Για τη διαγώνη γραμμή. Και δείτε τώρα πώς η διαγώνιος δηλώνεται ολοφάνερα στο δάχτυλο της Παναγιάς μας. Δηλαδή, πραγματικά ένα τέτοιο στοιχείο. Επισημάνουμε να βοηθήσουμε να αμβληθούν κατά το δυνατόν. Όχι τα ζήτα. Η διαγώνιος του βράχου. Όπως βυθίζεται στην θάλασσα. Η διαγώνιος. Η οποία. Πραγματικά όμως θεατρικά, σκηνογραφικά έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Α πούμε και στις ταινίες του Μιχάλη Κακογιάννη και όχι μόνο από την αρχαιότητα. Θα τα δούμε και αυτά λίγο. Θα έρθει εδώ η κυρία Τζέσικα και θα τα πούμε. Όλα. Τώρα πάμε στα καλλιτεχνικά. Έτσι, έτσι. Μαλάγρα, δεν το λέμε. Μαλάγρα, δεν το λέμε. Και θα μιλήσουμε για τη φορεσιά της Φολεγάνδρου, η οποία σχεδιαστικά είναι έτοιμη. Και τώρα έχουμε περάσει
στην υλοποίησή της. Εδώ να αναφέρουμε και τον κύριο Νικόλαο Μάτσικα, τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Σύριου, ο οποίος έχει αναλάβει να βρει φάσμα. Περί χαρίς μου τηλεφώνησε και μου έστειλε και η φωτογραφία του Βρήκα γυλαίκο για να δω. Αυθεντικό, βρήκε αυθεντικό γυλαίκο, τώρα μην ρωτήσουμε τις πηγές του και πώς και πού τα βρήκε. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι φίλοι πόντι βοήθησαν. Πάλι, πόντι. Και φίλοι, πόντι. Δεν το συζητώ. Και εκεί πέρα πάνω θα κερδίσουμε. Στο Παναγιώτη. Όχι, αυτό να και κάτι στο οποίο δεν είναι εκεί μέσα ο Παναγιώτης ο Κωνσταντίνης. Γιατί σε περισσότερα είναι και σε λιγότερα δεν είναι. Θα πρέπει να μέσα πια δεν είναι μάλλον. Αλλά τον Παναγιώτη θέλω να πιστεύω και με την οικειότητα τον αποκαλούμε πλέον Παναγιώτη του Ρουσού Παναγιώτη γιατί μας έχει κάνει δύο φίλους πια και προσωπικός και του Σύριου. Το έχουμε κάνει πρόσκληση να έρθει σε επόμενη εκπομπή, να το πάρουμε σε ένταξη εμείς. Θα είναι από τους πρώτους καλεσμένους. Αν όχι ο πρώτος, θα είναι ο δεύτερος. Ναι. Εάν ο πρώτος καταφέρουμε να είναι, δεν θα πω ποιος. Θα σε διακόψω, να σου πω ότι τελειώνει ο χρόνος μας. Έλα, να πούμε και κάτι όμως. Να πούμε, δεν είναι τυχαίο, το ξέρω ότι τελειώνει ο χρόνος, αλλά να πω κάτι. Σήμερα είναι και μία μέρα σημαντική και σημαδιακή για την Ελλάδα. 1947, σαν σήμερα, μας έδωσαν της οποίας τα 12. Χρόνια πολλά στους 12 φίλους. Ναι, ήταν η ανταμοιβή της Ελλάδας, την προσφορά της και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί σε κάθε πόλεμο κάτι παίρναμε. Τώρα κάποια τα χάσαμε όπως τη Σμύρνη, κακοδιέγης, κακοδιακής. Άλλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Αλλά τα 12 ευτυχώς τα πήραμε. Όμως η κυρία Ειρήνη, να καληνυχτήσουμε, δεν ξέρουμε αν σας αρέσαμε, πόσο σας αρέσαμε, θα ξεκινήσουμε, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ και την επόμενη Παρασκευή. Θα θέλαμε να είστε κι εσείς, με περισσότερα νέα βιφολέγανδρο, μακάρι να έχουμε και δικές σας παρατηρήσεις για να μπορέσουμε να τις συζητήσουμε, επισημάνσεις, θέματα, είμαστε ανοιχτοί, είμαστε εδώ. Από εμένα, Φωτεινή, καλή σας νύχτα και θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Και από μένα καλή νύχτα, καλή βραδιά, καλή πρωτομηνιά αύριο. Προσέξτε, μην σας γελάσουνε, μπαίνει ο Απρίλης, ο μήνας του Πάσχα. Να είμαστε καλά, να ανταμώσουμε. Θα σας υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook στη σελίδα Φωλέγανδρος του Παραλίλου και στο email μας folegandrosparalilou@gmail.com. Περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας, τις επισημάνσεις σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και καλή ανταμόσχη στην άλλη Παρασκευή. Ναι. Γεια σας. Η στήλη θα λέγεται... Κάτι δεν τα ξέρουν καθόλου. Να πω κάτι, ότι αυτό ήταν μια ιδέα...